Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα πραγματοποιήσω την επιθυμία του ξαδέρφου μου του Δημήτρη που μένει στο Μόναχο. Μου είπε να μαγειρέψω φασολάδα, όπως τη μαγείρευε η μητέρα μου. Αφιερωμένη λοιπόν στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη! Έχω εδώ τα υλικά μου. Θα ρίξουμε το λαδάκι. Να ετοιμάσουμε το κρεμμύδι στην αρχή. Τα φασόλια είναι από τις πρέσπες. Έχουν μεγάλη καλή παραγωγή και τα πιο νόστιμα. Και οι γονείς μου καλλιεργούσαν και εγώ από μικρή ηλικία. Έως ότου τελείωσα και το ΤΕΙ νοσηλευτικής, τα καλοκαίρια πήγαινα στο χωράφι και βοηθούσα τους γονείς μου και όχι μόνο στα φασόλια, αλλά και στα πρόβατα. Είναι αγαπημένη μυρουδιά το φασόλι που βράζει, γιατί η μητέρα μου το έβαζε επάνω στη σόμπα με ανοιχτή χύτρα, δεν είχαμε ταχύτητος. Και μου θυμίζει το χωριό, το φασόλι. Περιμένουμε λίγο το κρεμμυδάκι. Εντάξει το κρεμμυδάκι. Μ' αρέσει και λίγο. Η μητέρα μου έβαζε το αλάτι στο τέλος. Προς το τέλος, για να βράσουν γρήγορα τα φασόλια, έτσι μου είπε, ότι δηλαδή, όμως τώρα θα βάλουμε τη χύτρα, θα κλείσουμε τη χύτρα. Θα μείνει ανάλατο το φαγητό, ρίχνουμε αλατάκι από τώρα. Όταν δηλαδή το φασόλι βράζει με ανοιχτή χύτρα, το προσθέτουμε πάω στο τέλος. Τώρα στραγγίζω τα φασόλια γιατί τα είχα βάλει από το βράδυ στο νερό, αφού τα είχα πλύνει. Ωραία, τους σκόσαμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Φασόλι στο χωριό το μαγειρεύανε βάζοντας μόνο κόκκινη πάπρικα γλυκιά και λίγο παλιτέ ντομάτας. Οπωσδήποτε μια αποξηραμένη πιπεριά τότε το χειμώνα. Όταν είχαμε φρέσκες, τώρα που έχουμε καρότα, θα βάλουμε και τα καρότα. Και θα βάλουμε και το σέλιγμα. Και ωραία αρώματα και μεγάλη νοστιμιά. Προσθέτω τώρα το νεράκι. Πάρε ωραίο χρωματάκι.
φαίνεται. Κλείνουμε τη χύτρα. Και σε 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με τη χύτρα του καθενός, θα είναι έτοιμη. Πέρασε μισή ώρα και ανοίγουμε τη χύτρα. Λαχταριστεί η φασολάδα μας. Θα σερβίρουμε τώρα και με πιπεριά. Ωραία. Έχουμε σαλάτα μπρόκολο, φελίτσες. Και αυτό είναι το τουρσί που σας είχα δείξει πριν λίγες μέρες. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!